τετράριθμων συνταγμάτων αθλητών του Χριστού, Ναζάριον μελψωμέν, συν γερβασίω ομού, προτάσιον κέλσιον, ούτι γάρ την τριάδα, ανεκήρυξαν πάση, λύσαντες διαγώνων, την πόλη Θεών πλάνη. Αυτόν Χριστέ οικεσίες πάντας ελέησον. Τη 14η του μηνός Οκτωβρίου, Ναζαρίου, Πορτασίου, Γερβασίου και Κελσίου των μαρτύρων, Κοσμά του ποιητού Επισκόπου Μαϊουμά, Σιλβανού Ιερομάρτυρος και 39 μαρτύρων εξ Αιγύπτου και Παλαιστίνης, των συν αυτό μαρτυρισάντων, Πέτρου μάρτυρος του Αυσελάμου, Παρασκευή Σωσίας της Επιβατινής, Ιγνατίου του Αγαλιανού Αρχιεπισκόπου Μυθύμνης, Θεράποντος Ιερομάρτυρος, Γερβασίου του Καρακαλινού του Διαχριστών Σαλού. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ναζάριος, Πορτάσιος, Γερβάσιος και Κέλσιος. Οι γονείς του Ναζαρίου ονομάζονταν Αφρικανός και Περπετούα και λέγεται ότι υπήρξαν μαθητές του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος τους σύλκησε στην χριστιανική πίστη και τους βάπτισε. Ο γιος τους, ο Ναζάριος, έμεινε ορφανός σε νεαρή ηλικία μέσα σε μία διεφθαρμένη κοινωνία. Αλλά ο Ναζάριος είχε κληρονομήσει τις αρετές των γονέων του. Έμεινε αγνός και άμεμπτος, σύμφωνα με την συμβουλή του πνευματικού του πατέρα, του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος λέγει «Τας ψυχάς ημών ιγνικότες εν τη υπακοή της αληθείας». «Οφείλεται», λέει ο Απόστολος Πέτρος, «να κάνετε αγνές και καθαρές τις ψυχές σας από κάθε ακάθαρτο πάθος και επιθυμία και κλίση, και θα τις κάνετε καθαρές δια της υπακοής σας στην αλήθεια του Ευαγγελίου». Και ο Ναζάριος όχι μόνο έμεινε αγνός μέσα στο διεφθαρμένο κοινωνικό του περιβάλλον, αλλά όταν έγινε 20 χρονών, διαμήρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς και ξεκίνησε περιοδίες κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο με πολλή καρποφορία. Όταν πήγε στα Μεδιόλανα, το σημερινό Μιλάνο της Ιταλίας, συνάντησε δύο ευσεβείς άνδρες, τον Πορτάσιο και τον Γερβάσιο. Εκεί και οι τρεις μαζί δια του Θείου Λόγου προσήλκησαν πολλούς ειδωλολάτρες στην χριστιανική πίστη, όχι μόνο από τον όχλο αλλά και από τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις. Κατόπιν ο Ναζάριος πήγε στην Γαλλία, όπου με το δίχτυ του λόγου του είχε πολλές επιτυχίες. Μεταξύ αυτών που πίστεψαν ήταν και ένα νεαρό παιδί, ο Κέλσιος. Όταν ο Ναζάριος επέστρεψε στα Μεδιόλανα, τον συνέλαβαν. Προηγουμένως είχαν συλλάβει τον Πορτάσιο και τον Γερβάσιο. Ο έπαρχος Ανουλίνος προσπάθησε να τους μεταστρέψει στην ειδωλολατρία, αλλά αφού είδε ότι δεν απαρνούνταν τον Χριστό, τελικά, αφού τους βασάνισε σκληρά, στο τέλος τους αποκεφάλισε και τους τέσσερις. Ο Όσιος Κοσμάς, Επίσκοπος Μαϊουμά. Ο Όσιος Κοσμάς ήταν ποιητής και καταγόταν από τα Ιεροσόλυμα. Υπήρξε σύγχρονος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Ήσαν συνομήλικοι και μάλιστα ήταν και θετός αδελφός του, διότι ο πατέρας του Ιερού Δαμασκηνού, ο Σέργιος, τον υιοθέτησε, επειδή ο Κοσμάς έμεινε ορφανός πολύ μικρός. Μορφώθηκε με την θεία και ανθρώπινη σοφία κοντά στον ίδιο δάσκαλο με τον Όσιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Μαζί επίσης έγιναν μοναχοί στη Λαύρα του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου. Κατόπιν έγινε επίσκοπος Μαϊουμά. Υπήρξε άριστος υμνογράφος, ποιητής και μελωδός. Είχε τέλη ειρηνικά σε βαθύ γύρας.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μαζί με τον θετό αδελφό του Κοσμά, επίσκοπο Μαϊουμά, έχουν γράψει πάρα πολλούς ύμνους της Εκκλησίας μας, όπως για παράδειγμα «Οι κανόνες των Χριστουγέννων, Χριστός γεννάτε δοξάσατε», «Οι κανόνες της Αναστάσεως, Αναστάσεως ημέρα λαμπρινθόμεν λαοί», «Της Αναλήψεως», «Της Πεντηκοστής», «Της Κοιμήσεως της Θεοτόκου», «Της Μεταμορφώσεως», «Των Θεοφανίων», αλλά και άλλων μεγάλων εορτών. Η Οσία Παρασκευή η Επιβατινή καταγόταν από τους επιβάτες της Θράκης. Από μικρή έκανε αγαθοεργίες και όταν μεγάλωσε έφυγε από το πατρικό της σπίτι και πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να προσκυνήσει τα λείψανα των Αγίων. Από εκεί αναχώρησε στην Ηράκλεια του Πόντου, όπου για 5 χρόνια είχε αναλάβει την περιποίηση κάποιου ναού. Κατόπιν έφυγε στους Αγίους Τόπους για προσκύνημα και εγκαταστάθηκε σε μία γυναικεία μονή για αρκετά χρόνια και ασκήθηκε στην αρετή. Έπειτα επέστρεψε ξανά στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στην Καλλικράτεια της Νοτιοανατολικής Θράκης, όπου και παρέμεινε 2 χρόνια στο ναό των Αγίων Αποστόλων και εκεί εκοιμήθη οσιακά. Της Χαμεζήλου τρυφής σοφός την απολαύσιν, υπερίδουσα προς Θεία, ήρθεις σκηνώματα και των Ιώσεων της πιστής πηγήν κατελείπες, το ιερόν σου σκήνος μήτερ πανέφημε, επιβατών το καύχημα των σεπτών και βεβαία προστάτης Παρασκευή. Μη παύσει θερμός Χριστό το Θεό, υπέρ ημών αη πρεσβεύουσα. Ως περβλάστημα Θείων επιβάτε τιμώσισε και η Καλλικράτεια Μήτερ ως προστάτην και φορών. Παρέχεις γαρά η Παρασκευή ως χάριν και εκτιμένη εκ Θεού της θερμίσου προστασίας τας δωρεάς της ευλάβος βόσισι. Δόξα το δεδοκότησι ισχύν, δόξα το σε Στεφανός αντί, δόξα το